του συνταξιούχου. Όταν Μακρύ, δεν είχαν φάρμακα, Μακρύ, δεν του λυπηθήκατε. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Το ναι που λέτε όλα αυτά τα δύσκολα αυτή τη χρόνια. Που έρχεται, τα στοιχειώδη υπήρχαν. Θέλετε να μας πείτε ότι περικόπτουν όλα τα προνοιακά επιδόματα, εάν πει νέο λαό άπειρο την και την ταινία. Θα σταματήσετε την ταινία. Θέλετε, γιατί δεν λέτε τι θα πει η συμφωνία αφήστε που υποστηρίζετε. Το μηχανάκι, αφήστε το μηχανάκι. Την, μιλήστε για την ότι ουσία. Ότι δεν θα μπορούν να πάρουν μιλήστε τα φάρμακά τους, ότι δεν θα, θα γίνει τη Δευτέρα. Ότι καταργείται η πρόνοια όλη το, και τα νοσοκομεία. Έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Εσείς τα εκ των πραγμάτων τώρα επί των ημερών σας. Τα έχετε καταργήσει και θέλετε να τα καταλύσετε τελείως. Δεν συνεχίζω μια τέτοια συζήτηση. Είναι αυτοί που τα έκαναν. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή όχι στο ευρώ. Πώς θα σε γίνει αυτό, την... κυρία Μακρύ, δεν σας διέκοψα. Σταματήστε. Αφήστε το. Σταματήστε, κυρία Μακρύ. Είναι ό,τι πιο αντιδημοκρατικό. Ό,τι πιο αντιδημοκρατικό κάνετε. Σας είδαμε. Ναι, το ήθος σας, το είδαμε εννοώ των συνοδοιπόρων σας. Ναι. Το είδαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο. Το είδαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Είδαμε το σεβασμό που έχετε στην άλλη άποψη. Αν μπορούσατε, θα είχατε απαγορεύσει κάθε αντίθετη γνώμη. Είναι η απόλυτη μυσαλλοδοξία αυτά που κάνετε. Είπατε προηγουμένως ότι δεν δέχεστε τα δημοψηφίσματα. Θα μιλήσει κανένα. Είναι αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Ναι, παιδιά, έχουμε χρόνο. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι διάλογο. Για να είμαστε ακριβώς. Όταν ο Σόιμπλε λέει χθες, εδώ δεν ήσασταν, ότι δεν σημαίνει έξοδο από το ευρώ, πώς επικαλούνται ένα ψευδές. Το έπαιρνε, παιδί μου, αλλά όταν το ερώτημα που έχει αναρτηθεί. Γιατί δεν τα επικαλείς. Με συγχωρείτε τώρα. Τα προχθεσινά. Βγαίνει η εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου και λέει ότι είναι νομικά διέξοδο και εξακολουθούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι είναι έξοδος από το ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει. Όταν ο Δικηγορικός Σύλλογος συνεδρίασε και έβγαζε αντισυνταγματικό το μνημόνιο, γιατί λέγατε μπράβο του. Ενώ τώρα του λέτε ότι